Πορεία κατά της υποβάθμισης των πτυχίων τους πραγματοποίησαν σπουδαστές αλλά και καλλιτέχνες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διεκδικούν την απόσυρση του προεδρικού διατάγματος που αφορά τις ειδικότητες των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στην τέχνη και τον πολιτισμό, ενώ παράλληλα ζητούν την επαναφορά των επαγγελμάτων τους στο καθεστώς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όσους ίσχυε. Απαιτούμε την άρση του ΠΔΕΛΤΑ 85, διότι υπομονεύει και καταστρατηγεί όλα τα εργασιακά μας θέματα. Είναι απαράδεκτο να θεωρούμαστε ξαφνικά απόφοιτοι λυκείου, από τη στιγμή που όσοι έχουμε τελειώσει ανώτερη επαγγελματική σχολή χορού ή την ΞΟΤ, μιλώντας για τους χορευτές, έχουμε δώσει πτυχιακές εισαγωγικές εξετάσεις για να μπούμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και πτυχιακές εξετάσεις και τριετή σπουδή. Πρέπει να κανονιστεί καταρχάς αυτό από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά το κυριότερο είναι πρέπει να γίνει άρση, γιατί υπονομεύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μεταξύ άλλων, οι διαμαρτυρόμενοι πρότειναν την ίδρυση δημόσιας τριτοβάθμιας ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ενιαίας δημόσιας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Καθώς στην πραγματικότητα υποβαθμίζει τα πτυχία των καλλιτεχνών από ΤΑΦ-Ε, τα υποβαθμίζει σε ΔΕΛΤΑ-Ε, δηλαδή τα κάνει ίσα με ένα απλό απολυτήριο λυκείου, κάτι που καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει μισθολογικά πάρα πολύ τους εργαζομένους στο χώρο, σε ένα χώρο ο οποίος είναι ήδη πάρα πολύ χτυπημένος, με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας και χωρίς σοβαρά εργασιακά δικαιώματα. Έρχεται λοιπόν η τωρινή κυβέρνηση να βάλει στην πραγματικότητα τα φόβλακα στην τέχνη και στον πολιτισμό, κάνοντάς μας στην πραγματικότητα χομπίστες που δεν έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα. Η πορεία ξεκίνησε από το άγαλμα Βενιζέλου και κατέληξε στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης.